μερικά χιλιόμετρα από το Τελωνείο του Προμαχώνα, τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, και μπορείτε να δείτε το κομβόι των ταξί, το οποίο περνάει ακριβώς δίπλα από μια πολύ πολύ μεγάλη ουρά από τρακτέρ, που πρέπει να σας πούμε ότι μας θυμίζει τα τρακτέρ τις πρώτες ημέρες στον κόβο της Νίκαιας, των Θεσσαλών Αγροτών. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει μια κοινωνική συσπήρωση γύρω από τον αγροτικό αγώνα. Σήμερα ήρθαν οι ιδιοκτήτες των ταξί, αναμένουν να έρθουν τις επόμενες ημέρες και οι ιδιοκτήτες στο φορτηγό εδώ, προκειμένου να διατρανώσουν και τα αιτήματα των αγροτών και δίπλα στα αιτήματα των αγροτών και τα δικά τους αιτήματα. Να πούμε βέβαια ότι σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα γενικότερα, με απόφαση της πρωτοβουλίας των αγροτών, θα υπάρξουν συμβολικοί αποκλεισμοί από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 3 το απόγευμα, σε σημεία της Εθνικής Οδού αλλά και της Εγνατίας Οδού. Συγκεκριμένα για την Εγνατία, να σας πω ότι θα γίνει στον κόμβο των Κερδηλίων, στον κόμβο της Χρυσουπόλεως, στην Αλεξανδρούπολη, στις Σφαίρες, αλλά και σε πολλά άλλα σημεία σε όλη την Ελλάδα. Θα μοιράσουν αγροτικά προϊόντα, έντυπο υλικό, για να ενημερώσουν τον κόσμο για ποιο λόγο πραγματοποιούν αυτές τις κινητοποιήσεις. Στον κόμβο της Νίκαιας, οι Θεσσαλοί αγρότες σήμερα πρόκειται να υποδεχθούν εργαζόμενους οικοδόμους του ΠΑΜΕ που θα έρθουν από την Αθήνα για να συμπαρασταθούν στον αγώνα τους. Το απόγευμα στις 18:30 στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, το εργατικό κέντρο καλεί σε παλαϊκή συγκέντρωση για να στηρίξει τον αγώνα των αγροτών, και εκεί συμβολικά θα πάνε και 15 τρακτέρ από τον κόμβο της Νίκαιας. Ενώ ανάλογες κινητοποιήσεις έχουμε και στα Πράσινα Φανάρια και στη Χαλκιδόνα, που σήμερα σκοπεύουν να κάνουν ανάλογη κινητοποίηση. Περιμένουμε τον Υπουργό, τον κύριο Τσαφτάρη, όπως και τον κύριο Ράιχεμπαχ από την Task Force.